Καλά. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, βρισκόμαστε εδώ δίπλα στους ανθρώπους που υπηρετούν τις δομές υγείας. Δίπλα σε αυτούς οι οποίοι όλο το χρόνο που πέρασε από το 2020, με την ίδια ένταση και την ίδια διάρκεια, συνέχισαν να μας στηρίζουν. Θέλω να τους ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου και να ευχαριστήσω και τον διευθυντή, τον κύριο Κατσαφάδο, για τη συνεργασία που είχαμε αυτό το δύσκολο χρόνο. Ήταν πάντα δίπλα μας όποτε τους χρειαστήκαμε, να έρθουν και στο Δημαρχείο και οπουδήποτε αλλού, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού, να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Εύχομαι να έχουμε ένα καλό χρόνο. Το 2020 φεύγει μεταφέροντας ένα ευχάριστο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό μεταφέρεται μέσα από το εμβόλιο. Ο εμβολιασμός έρχεται για να μας δώσει τη δυνατότητα σε όλους μας να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να ονειρευόμαστε. Χρόνια πολλά με υγεία και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους υγείας, στις δομές υγείας, γιατί οφείλουμε να το πράξουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και εύχομαι αυτός ο καινούριος χρόνος να μας βρει με υγεία και να μπορέσουμε επιτέλους μέσω των εμβολίων, το πρώτο σοβαρό όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας, να νικήσουμε αυτόν τον ιό, ο οποίος μας έχει αρκετά γυρίσει πίσω και έχει πάρει πολλές αγκαλιές από τους αγαπημένους μας και έχει πάρει και πολλές ώρες από τη ζωή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τον πρώτο πολίτη της πόλης μας, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μας και εμπράκτος με τα τόσα τεστ τα οποία μας έχει δώσει και κάνουμε στους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα και με τη συμπαράσταση, και είναι, πώς να σας το πω, είναι συγκινητικό, γιατί παίρνουμε κουράγιο, παίρνουμε δύναμη να ξέρουμε ότι η πολιτεία είναι δίπλα μας και αυτή τη στιγμή η πολιτεία είναι ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας. Εύχομαι σε εσάς και σας ευχαριστώ και σε εσάς που μέσω από εσάς επικοινωνούμε με τον κόσμο, να είστε καλά, να έχετε δύναμη, να έχετε υγεία και εσείς και η οικογένειά σας, και σε όλους τους συμπολίτες μας να μας φέρει ο καινούριος χρόνος αυτό το οποίο επιθυμούμε, να κυνηγήσουμε και να διώξουμε μακριά τον κορονοϊό. Ο Άγιος Βασίλης σας εύχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σήμερα ως υπεύθυνος γιατρός του για τα τεστ, τα rapid test βγήκανε όλα αρνητικά, τα μοριακά θα έχουμε σε 24 ώρες. Εμείς το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας την επόμενη εβδομάδα θα μας καλέσουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας να υποβληθούμε στον εμβολιασμό. Σε λίγες ώρες, το 2020 το αφήνουμε πίσω και ευχόμεθα το 2021 να είναι ένα έτος με υγεία, με ανθρωπιά, με αλληλεγγύη και να έχει εξαφανιστεί η πανδημία. Ο εμβολιασμός με μεγάλη χαρά τον περιμένουμε. Είναι το 2021 να είναι ένα έτος, όπως είπα, ανθρωπιάς, αλληλεγγύη. Αυτές τις ώρες σε πολλές περιοχές στον πλανήτη μας υπάρχουν ανθρώπινα πλάσματα που πεθαίνουν λόγω ελλείψεως εμβολίων. Και εδώ και στον πλανήτη και στη χώρα μας κάποιοι διακινδυνεύουν το εμβόλιο, τη ζωή τους και την ζωή των συνανθρώπων τους αρνούμενοι να εμβολιαστούν. Στη σύγχρονη ιατρική το πιο ασφαλέστερο φάρμακο είναι ο εμβολιασμός. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση του αντιβολιαστικού κινήματος που επανέφερε παλιές ξεχασμένες ασθένειες. Η καχυποψία, η συνωμοσιολογία και η αμάθεια οδηγούν ένα μεγάλο μέρος να αρνούνται να εμβολιαστούν και μέσα από το αντιβολιαστικό να πυροδοτούν μία αύξηση του αντιβολιαστικού κινήματος που είναι εις βάρος και του ίδιου και των γύρω μας. Το εμβόλιο είναι ασφαλέστατο και όσο πιο γρήγορα
κάνει ο πληθυσμός, ευελπιστούμε ότι μέχρι το Μάιο-Ιούνιο θα έχει εμβολιαστεί το 60% με 70% ώστε να έχουμε ένα μεγάλο νούμερο της Αγέλης. Εύχομαι από καρδιάς ο κόσμος να πιστέψει και να αφήσει αυτά την άρνηση των εμβολιασμών και να εμβολιαστούμε. Ποτέ καμία φαρμακευτική εταιρεία στο παρελθόν δεν διακινδύνευσε το κύρος της βγάζοντας ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο, το οποίο δεν έχει ελεγχθεί και δεν υπάρχει μία ομόφωνη από όλους τους ειδικούς επιτροπή για την ασφάλεια των εμβολίων.